Πάμε να ανοίξουμε λίγο ατζέντα τουρισμού. Έχουμε μία εξέλιξη από 19 Ιουλίου. Γιώτα Αρχοντάκη θα μας ενημερώσει. Αναμένεται να επιστρέψουν εντός και εκτός εισαγωγικών Βρετανοί τουρίστες στη χώρα μας, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να περάσουν την καραντίνα αυτών των 2 εβδομάδων περίπου, μόλις επιστρέψουν στη χώρα τους. Αν και είμαστε στην πορτοκαλί λίστα. Είμαστε στην πορτοκαλί λίστα, ωστόσο από 19 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε και η Βρετανική κυβέρνηση, αλλάζουν τα δεδομένα για τους ταξιδιώτες σε αυτές τις χώρες. Δεν θα υπάρχει λοιπόν υποχρεωτική καραντίνα. Αυτό το γεγονός προκάλεσε μία φρενίτιδα ενθουσιασμού στους τουρίστες, οι οποίοι σημειώθηκε αύξηση κατά 400% σε αεροπορικές κρατήσεις. Σωστά. Σε περιοχές που βρίσκονται στην πορτοκαλί λίστα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως είναι ωστόσο και η Πορτογαλία και η Ισπανία και η Ιταλία. Είναι περιοχές που οι Βρετανοί τις προτιμούν ιδιαιτέρως κάθε καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, στην ιστοσελίδα, στον ιστότοπο της Thomas Cook, σημειώθηκε διπλασιασμός στην επισκεψιμότητα. Μπήκανε δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι προκειμένου να δουν τα πακέτα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και τέλος, από το ειδησεογραφικό δίκτυο Sky News τονίζεται ότι οι αναζητήσεις για την Ελλάδα έχουν τριπλασιαστεί. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύ θέλουν και οι Βρετανοί τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα και στις άλλες περιοχές που ανήκουν στην πορτοκαλί λίστα και κάθε χρόνο τις προτιμούν ιδιαιτέρως. Μάλιστα, αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα. Τα επίσημα στοιχεία από τουριστικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες και το Sky News βέβαια, το ειδησιογραφικό δίκτυο. Πάμε ωστόσο ευθύς αμέσως να παρακολουθήσουμε, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σε εσάς και στην αγαπητή μου κυρία Αρχοντάκη. Μου άρεσε η λέξη φρενίτιδα. Φρενίτιδα. Είναι πολύ δημοσιογραφική. Εγώ θα έλεγα ψυχραιμία, θα έλεγα να μην θριαμβολογούμε, θα έλεγα να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, διότι είδαμε και την Πορτογαλία που είχε φρενίτιδα πριν ένα μήνα και μια στιγμή έγινε κόκκινη και άρον-άρον σηκώθηκαν και έφυγαν και ακυρώθηκαν όλες οι κρατήσεις. Θα έλεγα λοιπόν να κρατήσουμε low profile και να δούμε τι θα κάνουμε να μην αυξηθούν άλλο τα κρούσματα, διότι πολύ εύκολα η πορτοκαλί γίνεται κόκκινη και αν γίνει κόκκινη. Οπότε τι να κάνουμε, λέτε κύριε Βλατάκη, αυτή τη φερενίτιδα και αυτή την άνοδο στις προκρατήσεις και αυτό το ενδιαφέρον, αν ξεφύγουμε και έχουμε 3.000 κρούσματα ημερησίως. Αυτό ήθελα να πω και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι γεγονός ότι από 19 το μηνός, από χθες που ανακοινώθηκε επίσημα και επιβεβαιώθηκαν και από το μεγαλύτερο τουριστικό οργανισμό, τη JET2, η οποία ανέμενε να την επιβεβαίωσε αυτή για να ξεκινήσει τα προγράμματά της, μέσα σε ελάχιστες ώρες γέμωσαν όλες οι πτήσεις για τις πρώτες μέρες. Δείχνει αν μη τι άλλο πόσο θέλουν να ταξιδέψουν οι Βρετανοί. Δείχνει επίσης αυτό που έχουμε πει και σε δική μας συνομιλία, ότι όλα θα είναι last second, last minute. Όταν σε 24 ώρες μπαίνουν τόσες κρατήσεις για τις επόμενες μέρες, δείχνει και το πώς θα πάει η σεζόν. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα από αυτή την εξέλιξη να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά στο στόχο που έχουμε θέσει. Από εκεί και πέρα εξαρτάται κυρίως από εμάς και μόνο από εμάς, διότι όπως σας είπα μπορεί να άνοιξε η Βρετανία, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να κλείσει κάποια άλλη αγορά μεγάλη και δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό. Κάνω έκκληση να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, δείχνει ότι είναι η μόνη λύση. Ναι. Κάνω έκκληση μέχρι τότε, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, να προσέξουμε, δεν έχει περάσει ο κορονοϊός. Το ότι είπαν όταν είμαστε μόνοι και περπατάμε να βγάλουμε τη μάσκα δεν σημαίνει ότι όλα τελείωσαν. Έχουμε δρόμο ακόμα, εξαρτάται από εμάς. Κύριε Βλατάκη, από αυτή την επιστροφή των Βρετανών, ποιες περιοχές διαχρονικά από την εμπειρία σας της Κρήτης βγαίνουν κερδισμένες? Τα στοιχεία που έχω, γιατί μίλησα με τους, και με την DUI και με την JET2, οι οποίοι είναι μέλη του συνδέσμου μας, παραδοσιακά είναι πρώτη σε επιλογή η Κρήτη, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα. Είναι αυτές οι οποίες σε πρώτη φάση δείχνουν αυτή τη φρενίτιδα
τη λέξη αυτή που χρησιμοποίησε η κυρία Αρχοντάκη. Σας έχει μείνει φρενίτιδα. ήταν πολύ δημοσιογραφικό. τέλος πάντων, αυτή η επιθυμία να προχωρήσουν σε κρατήσεις είναι αυτές οι περιοχές και πρωταρχική θέση και στις πλατφόρμες που αναζητούν προορισμούς, ναι. Πάλι η Κρήτη έχει τον πρώτο λόγο. Σας είπα όμως, ψυχραιμία, δουλειά και προσοχή για να μπορέσουμε αυτό το έστω το προσωρινό κεκτημένο να το κάνουμε διαρκείας. Κύριε Βλατάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ θερμά.